Μια εξαιρετικά δύσκολη αντιπυρική περίοδος με ξηρασία και καιρικές συνθήκες ικανές να προκαλέσουν όλεθρο ολοκληρώνεται τυπικά αύριο. Με τις αρχές ωστόσο να απαγορεύουν για ακόμη 15 ημέρες την καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο. Αν εξαιρέσουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις που έχουν εκδηλωθεί στο νησί μας, έχουμε παρατεταμένη ανομβρία, έχουμε εκδήλωση υψηλών θερμοκρασιών. Αναμένονται νότιοι άνεμοι, οι οποίοι θα επιδεινώσουν και τις συνθήκες τις πυρομετεωρολογικές, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πυρκαγιές οι οποίες θα εξελιχθούν κανονικά όπως την καλοκαιρινή περίοδο. Οι συνθήκες ξηρασίας και οι ισχυροί άνεμοι που προβλέπονται για τις επόμενες ημέρες δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, με τις αρχές να τρέχουν για να προλάβουν καταστροφικές επιπτώσεις. Ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης, Γιώργος Τσικαλάς, είναι αποκαλυπτικός για την αναγκαιότητα που οδηγεί στην παράταση της αντιπυρικής περίοδου και συστήνει στους αγρότες να προσέξουν διπλά πριν σκεφτούν να ανάψουν φωτιά. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε συνεχώς είναι ότι όλοι είναι έτοιμοι με τους αναπτήρες στο χέρι, ούτως ώστε να αρχίσουν τις καύσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λαμβάνουν υπόψη το πόσο ασφαλές είναι αυτή η εκδήλωση εργασιών στην Ήπεθρο και για τις περιουσίες τους και για τις περιουσίες των συνανθρώπων τους. Με τις συνθήκες που επικρατούν στο νησί, το ξαναλέμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει μια πυρκαγιά και να έχουμε κίνδυνο κατά περιουσίας και των ίδιων των ιδιοκτητών που μπορεί να προκαλέσουν μια πυρκαγιά και των γειτόνων και ακόμα και κατά ανθρώπινης ζωής. Χαρακτηριστικό για την αγωνία των τοπικών αρχών είναι το δεδομένο ότι σε επίπεδο Κρήτης μόνο τις τελευταίες 10 ημέρες έχουν καταγραφεί 23 πυρκαγιές. Το τελευταίο δεκαήμερο, από 20 Δεκάτου μέχρι και σήμερα, είχαμε 23 πυρκαγιές οι οποίες ξέφυγαν και κλήθηκε να αντιμετωπίσει η υπηρεσία μας. 350 πυρκαγιές, τις οποίες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού κατάφεραν να αντιμετωπίσουν πριν επεκταθούν και χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερες ζημιές. 350 πυρκαγιές, τις οποίες κλήθηκε να επενεύει η υπηρεσία μας και να καταφέρει να οριοθετήσει χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες ζημιές όσον αφορά σε καμένες εκτάσεις, τον αριθμό των στρεμάτων και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή χορτολιβαδικές. Την ίδια στιγμή και παρά τις διαρκείς συνθήκες επιφυλακής, οι υπηρεσίες της Κρήτης απέστειλαν δυνάμεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, επιχειρώντας τη Βιωτία, το Λουτράκι, την Άνδρο και τον Εύρο για τις φωτιές, όσο και στο Θεσσαλικό κάμπο για τις πλημμύρες. Η παράταση της αντιπυρικής περίοδου αφορά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, μετά από απόφαση του αρμόδιου συντονιστή επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε διοικητικά πρόστιμα και τις ανάλογες ποινικές κυρώσεις.